Λοιπόν, οι πολίτες έστειλαν για δεύτερη φορά το μήνυμά τους. Ελπίζουμε αυτή τη φορά οι πολιτικές δυνάμεις στο σύνολό τους να διαβάσουν αυτό το μήνυμα σωστά και να μην οδηγηθούμε σε εθνικές περιπέτειες. Τα εκλογικά αποτελέσματα δίνουν μία σαφή εντολή. Με συνένεση και συνεργασία να προχωρήσουμε σε κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα της χώρας και των πολιτών. Σε ό,τι αφορά το κόμμα μας, νομίζω οι δηλώσεις του Προέδρου του Βαγγέλη Μενιζέλου δείχνουν ότι παραμένουμε σταθερά αταλάντευτα στην ίδια θέση της συνεργασίας και του σχηματισμού μιας ισχυρής κυβέρνησης, η οποία βεβαίως θα έχει και προοπτική. Σε ό,τι αφορά τον λόγο μας, γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή της προκήρυξης των νέων εκλογών ότι είχαμε μπροστά μας ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Παρά τα αυτά δεν καταθέσαμε τα όπλα. Συνεχίσαμε εγώ και οι συνεργάτες μου τον αγώνα από χρέος και ευθύνη απέναντι και στους πολίτες και στον νομό αλλά και στην παράταξή μας. Από ό,τι φαίνεται διατηρήσαμε τις δυνάμεις στον νομό αλλά όπως ήταν αναμενόμενο η μεγάλη αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μας επέτρεψε να διατηρήσουμε και την βουλευτική έδρα. Είχαμε ένα έργο όλο αυτό το μήνα ιδιαίτερα δύσκολο και προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στο μέτρο του εφικτού με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους χιλιάδες των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι παρά τα προβλήματα έμειναν μαζί μας, στήριξαν την προσπάθειά μας, ψήφισαν για μια ακόμη φορά ΠΑΣΟΚ. Να συγχαρώ τους δύο εκλεγέντες βουλευτές, τον κύριο Τσουμάνη και τον κύριο Μπάρκα, να τους ευχηθώ καλή δύναμη, επιτυχία στο έργο τους και βεβαίως να τους τονίσω ότι σε ό,τι με χρειαστούν θα είμαι στο πλευρό τους για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του νομού, τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Όπως καταλαβαίνετε, από ευθύνη και χρέος απέναντι στους συμπολίτες θα παραμείνω ενεργά παρόν. Δεν είμαι από αυτούς που καταθέτω τα όπλα και πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι σε θέση να σας πούμε τι σχεδιάζουμε για το επόμενο διάστημα. Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες να φωτίσει ο Θεός τις πολιτικές μας δυνάμεις και να έχουμε ένα τέλος σε όλη αυτή την εκλογική περιπέτεια που μας βασανίζει εδώ και 3 μήνες, να σχηματίσουμε κυβέρνηση για να μπορέσουμε πραγματικά να δούμε τη χώρα μας να σταθεροποιείται, να δούμε τον νομό μας που έχουμε μπει ήδη σε μια τουριστική περίοδο να αναπτύσσεται και να ευχηθούμε πάνω απ' όλα να δημιουργηθούν επενδύσεις και θέσεις απασχόλησης, γιατί αυτό που κυρίως απασχολεί σήμερα την περιοχή μας και τους συμπολίτες είναι τα μεγάλα ποσοστά της ανέργειας. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να μιλήσουμε γι' αυτά.
αφού πρώτα και πάλι επιμένω, ευχηθούμε από αύριο κιόλας να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση. Να είστε καλά. Thank you.